Γεια σας και καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Και εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα παρεούλα, σε αυτή τη γωνιά. Μου άρεσε πολύ περισσότερο. Μίλα ρε. Μίλα, πες γεια στον κόσμο. Μπράβο. Εδώ είμαστε λοιπόν σε αυτή τη γωνιά και θα κάνουμε παρεούλα φυσικά μέχρι και τις 4, όπως, μέχρι και τις 5 όπως κάνουμε καθημερινά. Πάντα κάνοντας εκπομπή από το σπίτι. Έχουμε βρει όλους τους τρόπους και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε έτσι σήμερα με διάθεση. Βροχή έξω, γενικότερα. Το καλό όταν είσαι στο σπίτι σου είναι ότι μπορείς να δεις τον καιρό που έχει έξω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που γυρίζω εγώ την εκπομπή θέλω να σας πω ότι βρέχει. Χάλασε και ο καιρός ρε παιδιά, τι πράγμα κι αυτό. Μας έλεγαν ότι τουλάχιστον να πεις ότι θα βγαίναμε, να βλέπουμε λίγο ήλιο, να καθόμαστε στα μπαλκόνια μας, στο κήπο μας. Ούτε αυτό δεν μας θέλει. Λοιπόν, απαγορεύσεις της κυκλοφορίας έχουμε. Ένας κακός χαμός παιδιά συμβαίνει εκεί έξω. Χαρτιά χρειαζόμαστε για να πάμε στη δουλειά μας. Έλεγχο, μας σταματάνε. Τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται. Εδώ πάμε ενωμένοι όλοι μαζί μέσα από τα κινητά μας, πιο ενωμένοι από ποτέ, κατά τα λοιπά. Μίλησα με. Θέλω να σας πω ότι μιλάω με ξαδέρφια, θείους, θείες. Είχα να μιλήσω χρόνια. Δεν ήξερα καλά-καλά σε τι κατάσταση βρίσκονται και ξαφνικά όλοι έχουμε βρεθεί να μιλάμε με όλους και να είμαστε πιο κοντά από ποτέ, αλλά να είμαστε πιο μακριά από ποτέ. Πόσο περίεργο είναι αυτό και πόσο τρομακτικό και πόσο νέα τάξη πραγμάτων και πόσο. Φου, και πόσο με τρομάζει όλο αυτό εμένα θέλω να σας πω. Λοιπόν, τέλος πάντων, αν εγώ βγάλω αυτό βόλτα, αφού πια δεν έχω σκύλο, ή να πάω στους γονείς μου να πάρω ένα σκύλο, τρία έχουμε ζωή να έχουνε, να πάρω ένα σκύλο, να έχω τουλάχιστον μια δικαιολογία, κάτι ρε αδερφέ, βγάζω μια βόλτα. Ή θα με κυνηγάνε. Παιδιά, έχει γίνει χαμός η αλήθεια είναι στα social με όλα αυτά που ανεβάζουν περί των σκυλιών και των κατοικιδίων που βγάζουν βόλτα τα ψάρια τους. Βγάζουν βόλτα τα. Δεν ξέρω, ό,τι έχει σκεφτεί ο καθένας να κάνει. Έχω γελάσει πάρα πολύ. Μου στείλει και ένας φίλος με ένα φανταστικό βίντεο που έχουν βάλει σκούπιδες σακούλες και είναι και καλά σαν πεταμένες σκουπίδια στο δρόμο και απλά με το που φεύγει και καλά περπατάνε. Υπέροχο βίντεο. Θα το βρω και θα σας το παίξω αύριο στην εκπομπή. Λοιπόν, θα το στείλω για την ακρίβεια και θα το παίξω αύριο στην εκπομπή. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε έτσι εδώ τα θέματα και της ημέρας μας, αφού έχω επιστρατεύσει εδώ όλο το. Πώς έκανα κάποιο. Τέλος πάντων, αφού έχω επιστρατεύσει όλα μου τα μέσα. Λοιπόν, καλά, δεν τη συζητάμε για την Gloria Gaynor, η οποία έκανε το challenge με το πλήσιμο των χεριών, έτσι αυτό που έγινε viral και ουσιαστικά τραγουδάει το. Και ουσιαστικά, μάλλον, ναι, τραγουδάει το I Will Survive και έχει δημιουργήσει έτσι με αυτόν τον τρόπο τη δική της την, το δικό της το challenge, αφού έχει γίνει τεράστιο spread challenging. Στο διαδίκτυο και στα social media. Είχαμε το challenge, bad hair challenge, καλή ώρα, roll challenge, baby challenge, ό,τι challenge μπορείτε να φανταστείτε, και αυτό είναι ένα από τα challenges το οποίο το ξεκίνησε η Gloria Gaynor και μάλιστα έγραψε στη λεζάντα του post ότι χρειάζονται λέει μόνο 20 δευτερόλεπτα για να επιβιώσεις. Έτσι θέλησε να μας υπενθυμίσει πόσο σημαντικό είναι να πλένουμε τα χέρια μας. Βέβαια, 20 δευτερόλεπτα θέλει. Μπορεί να ζω λίγο παραπάνω. Anyway, σημασία έχει ότι. Πάμε να δούμε λίγο βασικά το βίντεο. Λοιπόν, αυτό το βίντεο έγινε viral. Αυτή η πρόκληση φυσικά έγινε viral. Με πάρα πολλούς fans να δημιουργούν το δικό τους βίντεο και να κάνουν το I Will Survive. Πριν από το I Will Survive, υπήρχε και το Happy Birthday. Που λέγανε Happy Birthday to you, που ήταν δύο φορές. Ο καθένας βάζει ένα δικό του. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι προτιμώ να τραγουδάω το I Will Survive όσο πλένω τα χέρια μου, παρά να τραγουδάω το Happy Birthday to you. Just to be honest. Λοιπόν, πάμε λίγο και στο δεύτερο. Δεν έχω χρόνο, δεν έχω χρόνο, πρέπει να πάω σε break, ζητάω συγγνώμη, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνω. Ηλιάνα μου, σου ζητάω συγγνώμη, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνω και τρώω το χρόνο. Αλλά θα επιστρέψω όμως, γιατί μέσα στη μαυρίλα τέλος πάντων αυτή που ζούμε, είναι και μαύρος ο καιρός εκεί έξω, υπάρχει και έτσι αυτό το αστείο που δεν είναι και αστείο κιόλας, αλλά θα σας τα πω μόλις γυρίσω. Ένα σύντομο break και επιστρέφω. Ταραν! Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Πόσχομαι να πω δύο θέματα.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Όπως είπα και πριν από 2 λεπτά, δεν θέλω να το υπόσχομαι να πω 2 θέματα. Δεν ξέρω, ό,τι μου βγει τέλος πάντων, μην με πιέζετε, γιατί όπως καταλαβαίνετε, είναι, αν είναι και μεγάλα τα βίντεο, είναι και βαρύ το αρχείο, οπότε αργεί και να σταλεί κιόλας, καταλάβατε. Οπότε δεν προλαβαίνω. Δεν βγαίνω μάτια μου. Δεν βγαίνω. Έχω και την πολυλογία μου. Θέλω να μιλήσω και σε άνθρωπο. Είμαι και 11 μέρες κλεισμένη μες στο σπίτι. Τι να πρωτοκάνω, ρε παιδιά. Λοιπόν, ακούς εσύ. Ακούς. Να κάνουμε έτσι. Α, ωραίο είναι και αυτό. Λοιπόν. Αν βγάλω αυτό βόλτα, το είπαμε και πριν, ε. Λοιπόν, δεν είναι ο γκόγκο το σκυλάκι, αλλά κάτσε εδώ. Κάτσε, άμα σε βάλω έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, όσο θα παίζω εγώ με το σκυλί μου. Καλά, κάτσε εδώ τώρα και μιλάμε σε λίγο. Όσο θα παίζω λοιπόν εγώ με το σκυλί μου, να σας μιλήσω, ή εσείς με το δικό σας το κανονικό το κατοικίδιο, γιατί δεν έχω κατοικίδιο πια, να σας μιλήσω για τη νέα σειρά της Wet n' Wild και την ακρίβεια, την ολοκλήρωση της σειράς Photo Focus της Wet n' Wild με τα υπέροχα foundations, τα οποία είναι αυτά εδώ πέρα. Αυτά εδώ, σας τα δείχνω όπως μπορώ να σας τα δείξω τέλος πάντων, γιατί είναι στο στούντιο και δεν μπορώ να τα έχω εδώ πέρα. Λοιπόν, σας τα δείχνω εδώ, διότι μιλάμε για η νέα υγρή βάση make-up, όπου είναι ειδικά σχεδιασμένη για να δημιουργήσει έτσι τον τέλειο αψεγάδιαστο καμβά για ένα πολύ πολύ δροσερό αποτέλεσμα. Γιατί αυτό ζητάμε, ένα δροσερό αποτέλεσμα, όχι κάτι πολύ βαρύ. Διατίθεται σε 6 αποχρώσεις και αυτό το προϊόν, παιδιά, συμπληρώνει την Photo Focus σειρά της Wet n' Wild, την υψηλών επιδόσεων σειρά, η οποία έχει δημιουργηθεί για να προσφέρει τέλεια επιδερμίδα και έχει δοκιμαστεί, για να ξέρετε, κάτω από 7 διαφορετικές συνθήκες φωτισμού και είναι πάντα έτοιμη για το φακό. Παρακαλώ, τη Wet n' Wild να μου τα στείλει εδώ πέρα, να τα φορέσω και να δούμε. Γιατί τώρα που δεν είμαστε εκεί δεν μπορούμε να τα δοκιμάσουμε κιόλας, καταλάβατε, γιατί δεν τα προλάβαμε πριν από την καραντίνα. Και τώρα είμαστε εδώ, βέβαια όταν γυρίσουμε στο στούντιο, γιατί θα γυρίσουμε στο στούντιο πολύ πολύ σύντομα, ελπίζω, Παναγίτσα μου, θα γυρίσουμε στο στούντιο, μόλις λοιπόν γυρίσουμε στο στούντιο, θα τα δοκιμάσω όλα, σας το υπόσχομαι. Παράλληλα τα αυτά, skourascosmetics.gr, μπαίνετε και κάνετε τις παραγγελίες σας, καθώς και στη Wet n' Wild Crazy, μπαίνετε και βλέπετε ότι καινούργιο τρέχει. Φυσικά και δεν έχω χρόνο, γιατί έχουν περάσει 3 λεπτά από την ώρα που ξεκίνησα το δεύτερο κομμάτι αυτής εδώ της εκπομπής, αλλά όμως έχω χρόνο να πω για αυτό το υπέροχο θέμα. Υπέροχο. Τέλος πάντων, ένας παντρεμένος, παιδιά, ένας παντρεμένος, ο οποίος πήγε στην Ιταλία με την, όχι με τη σύζυγό του, με την παράνομη του σχέση, τέλος πάντων, και φυσικά κόλλησε κορονοϊό. Γυρίζει λοιπόν στην Βρετανία, έχει πει ψέματα ότι θα πάει και καλά για δουλειές εντός της Μεγάλης Βρετανίας, ούτε καν ρομαντικό ερωτικό ταξιδάκι πήγε. Έχει πει ότι θα πάει για δουλειές εντός της Βρετανίας, γυρίζει, ξεκινάει, εμφανίζει συμπτώματα, πάει στο νοσοκομείο. Τι ωραίο να μπορείς να πίνεις το καφεδάκι όμως. Πάει στο νοσοκομείο, βρίσκεται θετικός στον κορονοϊό, αλλά τι γίνεται όμως. Στην αρχή δεν λέει την αλήθεια. Μετά λυγίζει, βέβαια, και λέει την αλήθεια και λέει ότι κόλλησε κορονοϊό γιατί πήγαμε την ρορο κλπ. Αυτό φυσικά έχει γίνει viral, όπως καταλαβαίνετε, μεταξύ των γιατρών που συζητιέται δεξιά και αριστερά. Πιο πολύ τον νοιάζει εντωμεταξύ, όχι ότι έχει τον κορονοϊό, πιο πολύ τον νοιάζει μην το μάθει η γυναίκα του ότι πήγε με την παράνομη στην Ιταλία, παρά το ότι έχει κολλήσει την κορώνα. Και μάλιστα λένε οι γιατροί ότι λέει, νόμιζε ότι λέει ότι είχε το τέλειο άλοθη και δεν υπολόγιζε τον κορονοϊό. Και μάλιστα τον ενδιαφέρει, λέει, πιο πολύ τον ενδιαφέρει το να μην μάθει η γυναίκα του, η οποία γυναίκα του είναι και σε καραντίνα και εκείνη φυσικά, όπως καταλαβαίνετε. Πιο πολύ τον ενδιαφέρει να μην μάθει η γυναίκα του για την κορώνα, για το ταξίδι στην Ιταλία, παρά για το πώς θα εξελιχθεί η κορώνα. Καταλάβατε. Λοιπόν, έχω και συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε Κατερίνα Ντούσκα, Λέωνο Βάθενς και Άνεμος. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Ζητάω συγγνώμη, παιδιά, πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Γιατί στο σπίτι είναι διαφορετικά τα πράγματα, καταλάβατε. Εδώ είναι κάπως αλλιώς. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο, παιδιά, με θέματα. Συγγνώμη γι' αυτό. Με θέματα έτσι πολύ πολύ ωραία. Τι ωραίο είναι αυτό που έχουμε τώρα. Με ένα πολύ ωραίο θέμα και αυτά. Ναι, εντάξει. Πάμε, break. Εδώ είμαστε. Δεν αλλάζουν πολλά πράγματα, δεν αλλάζουν πολλές θέσεις. Δεν έχει και πολύ αυτό το μικρόφωνο, να ξέρετε, δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη απόσταση, ούτως ώστε να
είμαστε λίγο πιο... Γι' αυτό με βλέπετε εδώ, με τρώτε στη μούρη. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρεούλα. Ένα πολύ ωραίο συγκινητικό θέμα έχω ωστόσο, το οποίο σίγουρα το έχετε δει γιατί έχει γίνει viral στο διαδίκτυο. Αλλά πριν από όλα να σας μιλήσω για το Mad Radio Superstar Weekends, τα οποία φυσικά έρχονται και το Σαββατοκύριακο αυτό που μας έρχεται είναι ένα φοβερό αφιέρωμα στους BTS. Έχουμε, να σας πω κάτι πάρα πολύ αστείο. Κοιτάξτε εδώ. Αυτά είναι γιατί έχω αποφασίσει να μάθω να παίζω κιθάρα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να κόψω τα νύχια μου. Τα οποία συνειδητοποίησα ότι με κάνουν πάρα πολύ γρήγορα, γιατί μετά από 2 μέρες πάλι δεν μπορώ να πατήσω. Anyway, ενώ εδώ αποφάσισα να είναι έτσι λίγο πιο υπέρλαμπρο το χέρι. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Συνεχίζω. Λοιπόν, έχουμε τα Mad Radio Superstar Weekends. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους αγαπημένους BTS. Μπαίνετε στο Mad κάτω από Vlad Radio. Μας κάνετε follow για να κερδίσετε φυσικά και κάνετε και το σχόλιο από κάτω για να κερδίσετε τα πλούσια δώρα αυτά. Αλλά φυσικά δεν ξεχνάτε ότι μένετε συντονισμένοι στο Mad Radio 106,2 το Σαββατοκύριακο και μέσα από το YouTube. Γιατί πλέον εφόσον μένουμε στο σπίτι, μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το YouTube Live, αλλά μπορείτε να μας ακούτε φυσικά και μέσα από όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και να πατήσετε Mad Radio 106,2 για να απολαύσετε το αφιέρωμα στους BTS και να κερδίσετε τα πλούσια δώρα. Λοιπόν, τελειώνω με αυτό και πάω σε αυτό το υπέροχο θέμα, καθώς όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση φυσικά. Αν υπάρχουν άνθρωποι που σίγουρα δεν πρέπει να ερχόμαστε σε επαφή, είναι οι ηλικιωμένοι και γενικότερα όποιος ανήκει στις ευπαθείς ομάδες. Το θέμα είναι το εξής. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι μία γυναίκα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αραβωνιάστηκε και επειδή δεν μπόρεσε να πάει, δεν μπορεί να δει τον παππού της από κοντά και σίγουρα δεν μπορεί να τον επισκεφτεί στον οίκο Ευγυρίας. Για την ακρίβεια, τουλάχιστον δεν μπορεί να έρθει σε φυσική επαφή μαζί του. Αποφάσισε να πάει και να του ανακοινώσει τα νέα του αραβώνα της με αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Ας δούμε τη φωτογραφία. Αυτό λοιπόν τον πολύ πολύ ιδιαίτερο τρόπο αποφάσισε να πάει μέσα από το, πίσω από το τζάμι να του δείξει το δαχτυλίδι. Τη φωτογραφία αυτή την ανήρτησε φυσικά το... Καθίστε, μισό λεπτό να σας πω πώς λέγεται ακριβώς. Το Rehab Center, το Premier Living in Rehab Center για την ακρίβεια, καθώς απαθανάτησε αυτή τη στιγμή και ανέρτησε αυτή τη φωτογραφία που την είδαμε πριν από λίγο και με αυτόν τον τρόπο θέλησε έτσι να ανακοινώσει στον παππού της ότι αραβωνιάστηκε και όπως βλέπετε είναι και εκείνη συγκινημένη, είναι και εκείνος συγκινημένος και γενικά είναι πολύ πολύ συγκινητική στιγμή. Ωχ, παιδιά, τι είναι αυτά που ζούμε, δεν μπορώ, με πιάνει λίγο η καρδούλα μου. Anyway, πάμε και στο αστείο part της ιστορίας και πάμε σε αυτόν τον άντρα που επίσης έγινε viral, παιδιά, και ακολούθησαν και πολλοί δικοί μας, γιατί και από εδώ ανέβασαν ένα αντίστοιχο βίντεο. Ο Φίλιππος έκανε ένα αντίστοιχο βίντεο για την ακρίβεια, ο Φίπστερ, στο δικό του το Instagram, story νομίζω το είχε κάνει, με αυτόν τον άντρα, ο οποίος έχει πάει μπροστά στους καθρέφτες και τσουγκρίζει. Υπάρχει και ένας γωνιακός και φαίνεται πιο πολύ. Ας δούμε το βίντεο. Φανταστικός αυτός ο τύπος. Να πούμε κάπου εδώ, βλέποντας το βίντεο. Φανταστικός αυτός, πολύ έξυπνο. Θα μπορούσα και εγώ να είμαι αυτή. Είναι έτσι μετά από 11 μέρες καραντίνας πια. Δηλαδή, αν αυτός το έκανε στην Τρίτη ή στην Πέμπτη, δεν θυμάμαι, μέρα. Φανταστείτε ότι τώρα που είμαστε, εγώ είμαι στην 11η μέρα. Αποτρελνόμαστε, έτσι ξεκάθαρα. Το χάνουμε. Είναι φοβερό που όλοι έχουμε γίνει πια μαμαλάκηδες, πετρετζικηδες, γιατί όλοι έχουμε ξεκινήσει από τη μαγειρική. Έχουμε γίνει οι καλύτερες, εμείς οι κοπέλες σίγουρα, οι καλύτερες καθαρίστρες που μπορεί να φανταστείτε. Φυσικά έχουμε γίνει καλύτεροι διακοσμητές, γιατί έχουμε όλο το σπίτι το έχουμε γυρίσει, το έχουμε φέρει τούμπα. Τι άλλο, δεν ξέρω. Πρέπει πια να γίνουμε και γυμναστές, νομίζω, κάπου εδώ, γιατί σε λίγο δεν θα χωράμε στα ρούχα μας. Θα σας πω και γι' αυτό, αλλά θα σας πω μόλις επιστρέψω. Πάμε σε ένα σύντομο break, ορίστε, είπα και δύο θέματα για να δείτε πόσο δυνατή είμαι. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, εγώ και ο Πού. Τέλειο. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο part αυτής εδώ της εκπομπής. Εκπομπάρα. Λοιπόν, δεν μας πτωεί τίποτα, παιδιά, δεν μας πτωεί μας η μετακίνηση, το έτσι, δεν μας πτωεί απόλυτο τίποτα, όπως έχετε καταλάβει. Λοιπόν, ακούστε με τώρα, γιατί ταιριάζει πάρα πολύ με το background που έχω, καθώς στην Αμερική
εφόσον έχουν γίνει διάφορα πράγματα, τέλος πάντων, εξαπλώνεται και το, γίνονται χειρότερα τα πράγματα και φυσικά και εκεί υπάρχει καραντίνα. Στην Αμερική, λοιπόν, αποφάσισαν ότι αφού έχουν βγει στα μπαλκόνια, έχουν τραγουδήσει στην Ιταλία και εδώ στην Ελλάδα το ίδιο πράγμα συμβαίνει με τα μπαλκόνια αντίστοιχα. Εκεί στην Αμερική, λοιπόν, αποφάσισαν, γιατί είναι λίγο διαφορετικά τα σπίτια, να ανάψουνε χριστουγεννιάτικα φωτάκια. Και έτσι, όπως βλέπω, λοιπόν, τις φωτογραφίες, γιατί το κάνανε αυτό το πράγμα? Το κάνανε διότι, λέει, σήμερα κάποιοι από τους γείτονες αποφάσισαν ότι χρειαζόμασταν, λέει, λίγο περισσότερο φως σε αυτή τη σκοτεινή εποχή και έτσι αποφάσισαν να ανοίξουν τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια τους. Βλέπετε πίσω μου, δεν τα έβγαλα ποτέ τα συγκεκριμένα φωτάκια, δεν ξέρω γιατί, μου ταιριάζαν πολύ. Και γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα φωτάκια, όποια εποχή και αν είναι. Και είχα στολίσει έτσι τον καθρέφτη μου και μου άρεσε πάρα πολύ και αποφάσισα να τα κρατήσω. Και η αλήθεια είναι ότι μου φτιάχνουν πάρα πολύ τη διάθεση. Δεν μου θυμίζουν τόσο πολύ Χριστούγεννα, να σας πω και την αλήθεια μου, αλλά μου αρέσει να υπάρχει έτσι αυτό το φως. Μου αλλάζει έτσι λίγο τη διάθεση και την ψυχολογία. Ίσως να πρέπει να αλλάξω κορδέλα, βέβαια. Αυτό, τέλος πάντων, έκαναν και στην Αμερική. Όπως βλέπετε, βέβαια, στις φωτογραφίες, γιατί τις έχω και μπροστά μου, εκεί άναψαν κανονικά χριστουγεννιάτικα δέντρα και τέτοια πράγματα. Αλλά εντάξει, είναι και αυτός ένας τρόπος. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να μην βγούμε από αυτό τα Χριστούγεννα του 2020. Παναγίτσα μου. 2020 cancel, κανονικά. 2020 τίποτα, παιδιά, δεν θα αλλάξει. Όλα θα μείνουν στάσιμα. Τουλάχιστον να σας πω κάτι, παιδιά. Έβλεπα ένα βίντεο και κολλάει με το επόμενο θέμα που έχει να κάνει με την Καρμπίλα Καμπέγια, η οποία από μας αποκαλύπτει είναι αυτό που της άλλαξε τη ζωή και το λέω πάρα πολύ γρήγορα. Θα βλέπουμε και τη φωτογραφία παράλληλα. Η Καρμπίλα Καμπέγια ουσιαστικά μας λέει ότι ένα πράγμα που της άλλαξε τη ζωή μέσα στην δύσκολη της καθημερινότητα κλπ. Είναι ο διαλογισμός και με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει και διαχειρίζεται το άγχος και την έχει βοηθήσει και την έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο. Τώρα η αλήθεια είναι ότι αυτόν τον καιρό έχουμε χρόνο να διαλογιστούμε πολύ πολύ περισσότερο, οπότε δοκιμάστε το. Να σας πω ότι όντως και εγώ έτσι λίγο που έχω προσπαθήσει και έχω μπει σε μια διαδικασία διαλογισμού. Τώρα το έχω κόψει λίγο γιατί ήμουν και λίγο άρρωστη. Αλλά δεν είναι σωστό. Πρέπει να, άμα το κάνεις, πρέπει να το κάνεις και να σε συνεπείς αυτό και θα δείτε πώς σου αλλάζει την ψυχολογία και σου αλλάζει τη ζωή και σου αλλάζει τη διάθεση. Όντως αυτό το πράγμα. Αλλά. Εκεί που ήθελα να καταλήξω, λοιπόν, και θα κλείσω με αυτό, είναι ένα υπέροχο βίντεο το οποίο κυκλοφορεί. Και ουσιαστικά μιλάει για το ευχαριστή. Για την ακρίβεια, το coronavirus. Βέβαια, λέει, σε ευχαριστώ που μου έδειξες ποιες είναι οι πραγματικές αξίες της ζωής. Σε ευχαριστώ που μου έδειξες ότι όλα αυτά που τόσο καιρό πίστευα ότι έχουν σημασία, τελικά τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σημασία. Δες πάνω, ευχαριστή για όλο αυτό τον κορονοϊό. Σε ευχαριστώ που έχουμε κάνει έτσι αυτό το lockdown και πόσο σημαντικό τελικά αυτό το lockdown είναι για το περιβάλλον. Γιατί δεν υπολογίζαμε απολύτως τίποτα και τώρα αυτό το lockdown που έχει γίνει έχει βοηθήσει το περιβάλλον να ανασάνει, γιατί μας έλεγε τόσα χρόνια ότι δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω, δεν. Και θέλω έτσι να δω στατιστικά, ρε παιδί μου, πόσο καλό η απαγόρευση της κυκλοφορίας σε όλες αυτές τις χώρες, γιατί μιλάμε τώρα για ένα δις ανθρώπων πάνω κάτω, που διάβαζα σε μια έρευνα ότι τόσοι είναι οι άνθρωποι που έχουν μείνει πια μέσα στο σπίτι τους και είναι σε καραντίνα, πόσο έχει βοηθήσει το περιβάλλον γενικώς. Είδαμε φωτογραφίες που καθάρισαν τα νερά της, στα κανάλια της Βενετίας, φωτογραφίες που κάτι δελφίνια που κυκλοφορούσαν, τα κανάλια της Βενετίας, μάλιστα είδαν και ψάρια. Από μια φωτογραφία που έδειχνε από πάνω, από ψηλά, από το διάστημα, το pollution στην Κίνα, πόσο έχει αλλάξει και πόσο καθάρισε αυτό. Γενικά, έχει κάνει πάρα πολύ καλό στο περιβάλλον, οπότε θέλω να, έτσι στατιστικά, μετά από όλο αυτό, μόλις βγούμε, θέλω να δω. Να βγάλουν μερικά πράγματα, να μας πούνε, ρε παιδί μου, πόσο βοήθησε όλο αυτό. Γιατί άμα, όχι άμα, πιστεύω ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και είναι ένα καλό που μπορούμε να δούμε μέσα από όλο αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάπως έτσι θα σας αφήσω. Θα ψάξω να βρω και το συγκεκριμένο βίντεο, να το παίξουμε αύριο. Θα σας στείλω ένα τεράστιο φιλί. Θα σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρα. Εμείς εδώ θα είμαστε και αύριο από το σπίτι. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε όλους σας. Bye! Πες γεια, ρε. Γεια. Εμείς θα βγούμε βόλτα τώρα. Γεια σας.